It was a frustrating game for us. We didn't really execute what we practiced all week, and some things we didn't, they're a very athletic, good team in the transition, and they had a lot of transition baskets that really hurt us, and also baskets around the rim. They have good size, and so we wanted everybody to help in on the big guys and make it difficult for them. But they just had too many opportunities, and we didn't help enough inside. We wanted to burst out. So ήταν ένα αρκετά εκνευριστικό παιχνίδι για την ομάδα, γιατί απλά δεν μπόρεσε να κάνει αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν σχεδιάσει να τα εμφανίσουν μέσα στο γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ αθλητική ομάδα, παίζει πάρα πολύ καλά στο transition. Θα έπρεπε να έχουν την ικανότητα να προσφέρουν βοήθειες κοντά στο καλάθι, αλλά δυστυχώς δέχτηκαν πάρα πολλούς πόντους. Έτσι δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν, δεν θέλουν να ρισκάρουν το shoot απ' έξω. Γενικά δεν μπόρεσε να βγει το παιχνίδι έτσι όπως το είχαν σχεδιάσει. Κάποια ερώτηση. Αυτή ήταν, έτσι όπως ήρθε με αυτές τις αδυναμίες που είπε, θα βρει μπροστά του δύσκολους αντιπάλους ο ΠΑΟΚ, όχι μόνο τώρα το τέλος του Ανακριστέως, θα πλέω δίνει να αφήνει κάτι στην ομάδα, προκαλεί ένα προβληματισμό ή κάποια σκέψη στην ομάδα, έτσι όπως ήρθαν σήμερα. Should have you thinking about some weaknesses, because although it didn't have any ranking significance tonight, we have some very difficult upcoming games in the playoffs. So what do you think about it? Yeah, definitely. From every game you watch the video and try to improve on what you struggled at during the game. And we have this break now where we don't have games, and we'll use that to get in great shape and really practice some of the things that we've been struggling in. Μετά από κάθε παιχνίδι, το βίντεο είναι πάρα πολύ καλό για να βρεις τις αδυναμίες σου, να τις μελετήσεις, να βρεις πού ήταν τα πράγματα αυτά που σε δυσκόλεψαν περισσότερο. Είναι καλό το ότι έρχεται αυτή η διακοπή χωρίς αγώνες. Θα μπορέσουν να δουλέψουν πάνω σε αυτά τα πράγματα και να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση εν ώψη της συνέχειας.